Το πρωί τη Παρασκευή 22 Μαρτίου, ένα ροτβάιλερ επιτέθηκε σε φοιτητέ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίε, όλα έγιναν περίπου στι 10.30 το πρωί στην είσοδο τη παλιά φιλοσοφική σχολή. Ο σκύλο Ράτσα Ροτβάιλερ επιτέθηκε σε βάρο δύο φοιτητών που έμπαιναν μέσα στο κτίριο και επικράτησε πανικό. Το ζώο άρχισε να δαγκώνει και να σκίζει τα ρούχα των φοιτητών με τον κόσμο που βρισκόταν κοντά να προσπαθεί να το ηρεμήσει και τελικά τα άτομα να καταφέρουν να μπουν στη σχολή για να γλιτώσουν από τη μανία του. Ενδεικτικό τη μανία του σκύλου είναι ότι κομμάτια από τα ρούχα των φοιτητών έπεσαν στην είσοδο τη σχολή. Οι φωτογραφίε που τραβήχτηκαν από το σημείο είναι ενδεικτικέ. Στη συνέχεια το Βάιλερ παρέμεινε στο προαύλιο της σχολής, ενώ ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές για την παρουσία του. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο σκύλος έχει λουρί, αλλά κανείς δεν γνωρίζει σε ποιον ανήκει.